Σοσιαλδημοκράτες. Την καταπληκτική υποδοχή εδώ πέρα στην πόλη μου, στην Λιβάδα. Εύχομαι να πλησιάσουμε τα ποσοστά του καπετάνιου της Λιβάδας στις επόμενες εκλογές. Μαΐου των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης γιορτάζει η Γλυφάδα, αλλά θα γιορτάζει και όλη η Ελλάδα. Η μεγάλη μας νίκη, τη νίκη της 43ης της Νέας Δημοκρατίας. Και ναι, αγαπητέ μου Δήμαρχε, έχεις δίκιο. Όταν ξεκινούμε μια μεγάλη μάχη, θέλουμε να ερχόμαστε κατεξοχήν σε τόπους οι οποίοι μας είναι ιδιαίτερα οικοί. Συγκινήθηκα που θυμήθηκες ότι όντως εδώ στην Εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης παντρεύτηκαν οι γονείς μου το 1953 και οι σχέσεις με την Γλυφάδα είναι ιστορικές και χαίρομαι που υπό τη δικιά σου ηγεσία και την ηγεσία της ομάδας σου και με μια στενή συνεργασία με την κυβέρνηση η Γλυφάδα ανθίζει, προκόβει προς όφελος όλων των δημοτών της και των πολλών επισκεπτών της, γίνεται πραγματικά μια πόλη υπόδειγμα. Έχεις δίκιο, φίλε Δήμαρχε, ότι πράγματι αυτή την τετραετία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές φουρτούνες. Όταν μας εμπιστευθήκατε τον Ιούλιο του 2019, κανείς δεν περίμενε ότι η κυβέρνησή μας θα καλείται να αντιμετωπίσει τις περισσότερες κρίσεις από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Όμως κρατήσαμε το τιμόνι σταθερό και η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή, είναι μια χώρα που αποκτάει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη με μεγαλύτερο κύρος στο εξωτερικό από ό,τι ήταν το 2019. Και καθώς ξεκινούμε τη μεγάλη μάχη για τις εκλογές της 21ης Μαΐου, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας. Υποχρέωση όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλων των φίλων της Νέας Δημοκρατίας, που ενώθηκαν το 2019 με ένα μεγάλο αίτημα να τιμήσουμε τη Συμφωνία Αλήθειας την οποία υπογράψαμε, να θυμίσουμε τι καταφέραμε να πετύχουμε αυτά τα 4 χρόνια μέσα σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Διότι θέλω να θυμηθείτε ότι παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μας αναλώθηκε στη διαχείριση κρίσεων, να τις θυμίσω εντάχει, απειλή μεταναστευτικής εισβολής, ένας γείτονας που προκαλούσε συνεχώς προβλήματα στο Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, μία πανδημία, ένας πόλεμος στην Ουκρανία, μία ενεργειακή κρίση, πολλές φυσικές καταστροφές, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε όλες αυτές τις κρίσεις, ήμασταν συνεπείς σε όλες τις κεντρικές δεσμεύσεις τις οποίες δώσαμε τον Ιούλιο του 2019. Να τονίζει αυτό, να το αμφισβητήσει οποιοδήποτε από την αντιπολίτευση. Τι σας είχα πει το 2019, όταν μαζί υπογράψαμε τη Συμφωνία Αλήθειας. Η πρώτη δέσμευση που σας είχα δώσει είναι ότι θα ξαναβάλουμε την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης και θα μειώσουμε φόρους και εισφορές, αυτούς τους φόρους που σας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, τσακίζοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη. Την δέσμευσή μας αυτή την κάναμε πράξη στο ακέραιο. Μιλήσαμε το διαθέσιμο εισόδημα, μειώσαμε φόρους και εισφορές, μειώσαμε τον ένφια. Σας είχαμε πει ότι θα τον μειώσουμε 30%, τον μειώσαμε 35%. Μειώσαμε φόρους εισοδήματος, μειώσαμε ασφαλιστικές εισφορές και βάλαμε την Ελλάδα σε μια τελείως διαφορετική αναπτυξιακή τροχιά. Το 2019 η πατρίδα μας ήταν ουραγός στην ανάπτυξη. Τελευταία ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είμαστε πρωταγωνιστές στην Ευρωζώνη με ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από το μεσόγειο. Αυτή η ανάπτυξη έχει πραγματικό αποτύπωμα στις ζωές σας. Αυτή η ανάπτυξη μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε 300.000 νέες θέσεις εργασίας, όσες το πίσω καλοκληρωμένες.
που μας επιτρέπει να έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό από τα 650 στα 780 ευρώ. Αυτή η ανάπτυξη που μας επέτρεψε τις δύσκολες στιγμές της πανδημίας να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία και κυρίως την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι αυτή η ανάπτυξη που μας επέτρεψε την επόμενη της ενεργειακής κρίσης να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να κρατήσουμε σε λογικά πλαίσια τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα αυτά δεν έτυχαν, φίλες και φίλοι, πέτυχαν. Ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένου σχεδιασμού, τον οποίο παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, η πατρίδα μας ειδοποίησε. Και βέβαια, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι όλα αυτά έγιναν εν μέσω εξαιρετικά δύσκολων γεωπολιτικών συνθήκων. Σας είχα δεσμευθεί το 2019 ότι η πατρίδα μας θα ανακτήσει το χαμένο της Κύρος στην Ευρώπη και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και το πετύχαμε στο Ακέραιο. Θα πήγαμε το 2019 ότι χρέος κάθε ευνομούμενης πολιτείας είναι να προστατεύει τα σύνορά της και σήμερα τα σύνορα της πατρίδας μας είναι ασφαλή. Και μετάβριο θα βρεθώ στον ακριτικό Εύρο για να υπογράψουμε την επέκταση του φράχτη που προστατεύει τα κερδιά μας σύνορα. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις μας μετά από 10 χρόνια κρίσης. Και πριν από λίγες μέρες, στην παρέλαση που έγινε για την εθνική μας εορτή, πέταξαν στους Αττικούς ουρανούς τα γαλλικά Ραφάλ που πήραμε σε χρόνο ρεκόρ με μια κρατική συμφωνία. Και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper, τα οποία τώρα κατασκευάζονται και αναβαθμίζονται στην ΕΑΔ. Σας είχα πει επίσης ότι θέλουμε να αλλάξουμε το κράτος. Και εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες. Κάνουμε σημαντικά βήματα προόδου. Θέλω να ρωτήσω εάν μπορείτε τώρα να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς το gov.gr. 1,2 δισεκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές με το κράτος σας γλιτώνουν δεκάδες, εκατοντάδες ώρες σε ουρές και σε γραφειοκρατία, ειδικά για τη νέα γενιά. Αποτελεί πια μια πραγματικότητα, δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς αυτή τη σημαντική παρέμβαση. Θυμάστε ότι στήσαμε μια εκστρατεία εμβολιασμού υποδειγματική. Από το μηδέν. Παίρνατε μηνύματα στο κινητό σας και σας λέγανε να πάτε να κάνετε το εμβόλιο στις 10 και 16 και δεν πιστεύατε ποτέ ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να λειτουργεί έτσι. Και όμως τα καταφέραμε. Υπήρχαν όμως και άλλες μάχες που δώσαμε και δεν τις κερδίσαμε, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό και θέλω να σας δώσω σήμερα εδώ από τη Λιφάδα μία δέσμευση. Είμαι σήμερα περισσότερο αποφασισμένος από ποτέ να συγκρουστώ με όλες τις αιστείες αναπροϊσμού και αναξιοπρασίας της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό θα αποτελέσει μια από τις κεντρικές δεσμεύσεις μας για την επόμενη τετραετία. Και σε αυτούς που αμφισβητούν ότι έχουμε τη βούληση και την ικανότητα να το κάνουν, θέλω να τους θυμίσω μια απλή πραγματικότητα. Ήταν η Νέα Δημοκρατία αυτή, η οποία πάντοτε ιστορικά συγκρούστηκε με εκείνες τις αιστείες οπισθοδρόμησης στο δημόσιο και τόλμησε να τα βάλει με τις κακές συντεχνίες και τους κακούς συνδικαλιστές, διότι υπάρχουν και καλοί συνδικαλιστές, αλλά υπάρχουν και κακοί συνδικαλιστές. Εμείς ήμασταν αυτοί που τολμήσαμε να εξηγιάνουμε την Ολυμπιακή. Εμείς ήμασταν αυτοί που παρεμβήκαμε στον ΟΤΕ. Τα μία παιδιά που είναι σήμερα μαζί μας βλέπουν τον ΟΤΕ, μια σύγχρονη επιχείρηση, εξαγορασμένη από ένα γερμανικό χολοστό, δεν θυμούνται τι ήταν ο ΟΤΕ της δικιάς μας εποχής. Εμείς και η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή ήταν αυτοί που έκανε τα πρώτα βήματα ιδιωτικοποίησης του ΟΡΕ. Όταν αυτοί οι οποίοι επικαλείται το μανδύα του προοδευτικού, οι αρχηγοί τους τότε ήταν στα κάγκελα του ΟΛ, που τους θυμάστε να διαμαρτύρονται κατά της ιδιωτικοποίησης. Η δικιά μας η κυβέρνηση ήταν αυτή που εκτός από το gov.gr
εξηγήανε τη ΔΕΗ. Παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη επιχείρηση και σήμερα την έχουμε κάνει πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Και αν η ΔΕΗ δεν ήταν τόσο ισχυρή, δεν θα ήταν εύκολο να παρέχουμε τη στήριξη που παρήχαμε σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και η δικιά μας η κυβέρνηση ήταν αυτή που έκανε μια δραστική παρέμβαση στον ΕΦΚΑ για να μπορέσουμε επιτέλους να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία, αυτή την ντροπή των εκκρεμών συντάξεων, να πρέπει να περιμένετε 2-3 χρόνια να πάτε εκεί στα σύνταξη. Και πετύχαμε την αποδοχή. Και σήμερα οι συντάξεις βγαίνουν σε 2 μήνες. Έχουμε αποδείξει λοιπόν ότι έχουμε τη δυνατότητα και να συγκρουστούμε και να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τις ιδέες μας και να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο, πιο αξιοκρατικό, πιο διαφανές, πιο αποτελεσματικό κράτος. Και αυτό θα αποτελέσει κεντρικό στόχο της δεύτερης τετραετίας. Όπως επίσης, κεντρικό στόχος της δεύτερης τετραετίας, φίλες και φίλοι, θα είναι η οικονομική ανάπτυξη την οποία έχουμε τροπολογήσει, όχι μόνο να συνεχιστεί, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι τα ωφέλη της θα διαχέονται σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Όπως είχα δεσμευθεί το 2019, ότι κύριος στόχος της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία θα είναι λιγότεροι φόροι, έτσι σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω τώρα ότι η δέσμευσή μου για τη δεύτερη τετραετία θα είναι η καλύτερη μισθή για όλες τις Ελληνίδες και για όλες τις Ελληνίδες. Και ξέρουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική, ξέρουμε πώς θα φέρουμε ξένες επενδύσεις, ξέρουμε ότι τελικά η αξιοπιστία της πατρίδος μας ως ένας σοβαρός προορισμός επενδύσεων είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Σήμερα εν μέσω αυτών των πολύ δύσκολων συνθήκων, η ελληνική δημοκρατία μία μέρα μετά την εξαγγελία των εκλογών βγήκε και δανείστηκε με σπρέν δανεισμού το 1/4 από αυτό που είχε η ελληνική δημοκρατία του 2019 επί ημέρων ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αξιοπιστία και δεσμεύομαι ότι εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί και την επόμενη μέρα έχουμε μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση, ότι η πατρίδα μας εντός του 2023 θα ανακτήσει επιτέλους την επενδυτική μας πείρα. Αυτό είναι σημαντικό για όλες και για όλους, ότι η επενδυτική μας πείρα σημαίνει τελικά χαμηλότερο κόστος δανεισμού για την ελληνική δημοκρατία, αλλά και χαμηλότερο κόστος δανεισμού για τις τράπεζες, για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Η τρίτη μας μεγάλη δέσμευση για την επόμενη τετραετία, φίλες και φίλοι, αφορά τη δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλω για ακόμα μια φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους του Εθνικό Σύστημα Υγείας, που κράτησαν όρθιοι όχι μόνο το ΕΣΥ αλλά και τη χώρα στις δύσκολες ημέρες της πανδημίας. Όπως όλοι αναγνωρίζουμε ότι πάνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να χτίσουμε ακόμα περισσότερα. Να το ενισχύσουμε, να εξυγχρονίσουμε περισσότερο τα νοσοκομεία μας, να επενδύσουμε περισσότερο στο προσωπικό γιατρό, να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στην πρόληψη και στον προσυμπτωματικό έλεγχο και η αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα αποτελέσει μια κεντρική μας δέσμευση και προσωπική πολιτική προτεραιότητα για την επόμενη μέρα, για την επόμενη τετραετία. Έχουμε και εξασφαλισμένους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε και τη διάθεση και τη βούληση και τη γνώση για το πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου, να συζητήσουμε για όλα, να αντιπαραβάλλουμε αποτελέσματα πολιτικής, να κριθούμε και να συγκριθούμε. Δεν επιδιώκω ποτέ τη σύγκρουση. Επιδιώκω όμως πάντα τη σύγκριση. Ας έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκρίνουμε τη δικιά του τετραετία με τη δικιά μας τετραετία. Θα σας αφήσουμε τους πολίτες να κρίνουν ποιοι τελικά είναι αυτοί που κράτησαν τη χώρα πίσω και ποιοι είναι αυτοί που οδήγησαν τη χώρα παρά τις πολύ μεγάλες διεθνείς δυσκολίες μπροστά. Θα επιδιώξουμε, φίλες και φίλοι, πάντα μια αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Θέλουμε να συγκριθούν οι πολιτικές μας. Θέλουμε να συγκριθούν τα αποτελέσματα των πολιτικών μας. Δεν θέλουμε να μιλάμε με συνθήματα, θέλουμε να δίνουμε έμφαση στην ουσία. Και θέλουμε επίσης να πείσουμε τους πολίτες για την ανάγκη
την αδύνητο ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες την επόμενη μέρα να υπάρχει σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση. Και αυτή τη σταθερότητα μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί σήμερα να διεκδικήσει. Ακούω πολλές κουβέντες για πρώτη κάλπη, δεύτερη κάλπη, μία είναι η εκλογή. 21η Μαΐου ψηφίζουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει. Και αυτή η κάλπη που θα δείξει τελικά το μικρό μήνυμα για το ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα, ποια κυβέρνηση και ποιος υποψήφιος πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, άλλοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για το πώς αντιλαμβάνονται την προοδευτική εντός εισαγωγικών διακυβέρνηση που φαντάζονται ότι μπορεί να προκύψει την 22η Μαΐου. Την απάντηση θα την πάρουν στις κάλπες. Αλλά αυτοί που ισχυρίζονται ότι μπορεί να προκύψει κυβέρνηση στις 22 Μαΐου οφείλουν να εξηγήσουν με ποιους θα συνεργαστούν. Είχα μιλήσει το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το ενδεχόμενο μιας πολιτικής τερατογένεσης, μιας κυβέρνησης ηττημένων υπό τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βαρουφάκη. Το φαντάζεστε! Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν οι πολίτες, ότι παρά τα όσα λέει ο κύριος Τσίπρας, μαθηματικά το ενδεχόμενο αυτό υπάρχει. Για να κλείσουμε λοιπόν τελείως την πόρτα σε ασταθείς κυβερνήσεις που θα οδηγήσουν τη χώρα πίσω, υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Όλοι στην κάλπη, ισχυρή Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη δυτικία, τώρα και το πρώτο του κόσμου Ισραήλ. Και μετά όλα θα μην το δω. Θέλω λοιπόν και πάλι εδώ από την Γλυφάδα να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω για τη διαχρονική σας στήριξη στην παράταξή μας. Να πω στους νέους συμπολίτες οι οποίοι θα έρθουν ενδεχομένως να μας ψηφίσουν για πρώτη φορά ότι πρέπει να δουν και να συγκρίνουν αυστηρά. Και πιστεύω πράγματι ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι την τελευταία στιγμή, το 2019, δεν μας εμπιστεύτηκαν. Και αυτή τη φορά θα κάνουν το βήμα να μας εμπιστευτούν, επειδή τώρα δεν μιλάμε με υποσχέσεις, αλλά μιλάμε με αποτελέσματα. Είμαστε αξιόπιστοι στις δεσμεύσεις που σας δίνουμε για τη δεύτερη τετραετία, ακριβώς επειδή αυτά τα οποία σας είπαμε το 2019 τα κάναμε πράξη. Υπάρχουν όμως και συμπολίτες μας οι οποίοι μας ψήφισαν και οι οποίοι σήμερα μπορεί δικαιολογημένα ενδεχομένως να αισθάνονται στενοχωρημένοι, πικραμένοι. Θέλω να τους απευθυνθώ προσωπικά και να τους πω ότι ήμασταν πάντα έτοιμοι μαζί τους. Εκεί που αστοχήσαμε, εκεί που κάναμε λάθη, πρώτος εγώ με θάρρος τα ομολόγησα και αναγνώρισα την ευθύνη που μου αναλογεί. Δεν κρύφτηκα ποτέ και πουθενά. Ξέρετε, ένα λάθος γίνεται σφάλμα μόνο όταν επαναλαμβάνεται. Δεν υποσχέθηκα το 2019 ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Σας υποσχέθηκα όμως πολύ σκληρή δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Και με ήσυχη η συνείδησή μου ότι δουλέψαμε πολύ σκληρά, ότι κρατήσαμε τη χώρα ασφαλή σε δύσκολες συγκυρίες, δέτουμε το έργο μας στην κρίση του ελληνικού λαού. Και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα κρίνει με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, θα συγκρίνει και όταν θα έρθει η κρίσιμη στιγμή να αναλάβει αυτό την ευθύνη, διότι κάποια στιγμή εμείς θα πούμε αυτά τα οποία έχουμε να πούμε και τελικά η ευθύνη θα περάσει σε όλους εσάς τον ελληνικό λαό, είμαι σίγουρος ότι και πάλι θα εμπιστευτεί τη μόνη δύναμη που μπορεί σήμερα να εγγυηθεί και τη σταθερότητα και την πρόοδο στη χώρα μας, τη μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Θέλω λοιπόν να προσθέσω αυτόν τον ωραίο αγώνα αυτές τις σχεδόν 56-57 μέρες πόσες είναι που μένουν μέχρι τις εκλογές, αυτόν τον αγώνα να τον δώσουμε μαζί, να τον δώσουμε με αυτοπεποίθηση και με ευπρέπεια
να τον δώσουμε χωρίς να αφήνουμε τίποτα αναπάντητο, αλλά χωρίς να υποβαθμίζουμε το επίπεδο του πολιτικού μας λόγου στα στάνταρ των αντιπάλων μας. Τους αφήνουμε μόνους τους στο δρόμο της λάσπης και της παραπληροφόρησης. Εμείς θα μιλάμε όχι μόνο για το παρελθόν, θα μιλάμε για το μέλλον. Θα μιλάμε για την Ελλάδα του 2027, πώς θα είναι η Ελλάδα στο τέλος της επόμενης ετραετίας, θα μιλάμε για την Ελλάδα του 2030, θα μιλάμε για την Ελλάδα την οποία οραματιζόμαστε, για τους 17ηδες οι οποίοι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές. Για αυτούς δουλεύουμε τελικά, για αυτούς εργαζόμαστε, για να μπορέσουμε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας θα ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα από αυτή των γονιών τους, των παππούδων τους και των γιαγιάδων.